Λοιπόν, θέλετε τώρα να πάμε στο αγαπημένο μας θέμα, γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή αγαπάμε τα ζευγάρια. Ναι. Είτε χωρίζουν, είτε είναι καινούργια ζευγάρια. Όχι, είτε χωρίζουν, δεν είναι άμα χωρίζουν είναι το θέμα μας. Ένας χωρισμός είναι μια νέα αρχή. Οπότε όλα είναι καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι λέει. Λέω ο καθένα. Το δεημό του τώρα, τι νομίζει. Θέλει ο καθένα, λέει. Λοιπόν, ό,τι θέλει ο καθένα. Ξεκινάμε με το δημοσίευμα τη Εσπρέσο για ένα πολύ αγαπημένο μα ζευγάρι, τον Πάνο Βλάχο και την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Εμεί του αγαπήσαμε μέσα από τη Μουρμούρα. Για πολλά χρόνια είναι μαζί. Α, σε δρόμου χωρί που διαβάζω. Έφυγαν Λο Άντζελε για να ακολουθήσουν το όνειρό του και τώρα. Και οι δύο φύγανε. Και οι δύο μαζί. Αλήθεια. Πόσο καιρό, μόλι τελείωσε η Μουρμούρα. Πρέπει να έχουν φύγει τρία χρόνια. Δύο με τρία χρόνια. Μπράβο τα παιδιά. Αλλά δε, μπράβο τα παιδιά, αλλά δεν είναι μαζί μάλλον. Αλλά είναι κάτι που τα αγαπάμε πολύ εδώ στην εκπομπή. Τα αγαπάμε γιατί, να σου πω και κάτι, χωρίζω σημαίνει δεν περνάω καλά. Άρα, στην επόμενη σχέση μου θα περάσω καλύτερα. Αχ, τι γλυκιά που είσαι. Ναι, παιδιά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι έχει κάνει αυτή η εκπομπή. Την είδηση αυτή ότι ψιλοχωρίσανε, την είχα μάθει εγώ. Όχι. Η χωρίσανε ή δεν χωρίσανε. Σου πω, όταν την έμαθα εγώ. Ψιλοχωρίσανε, τίτλος δεν παίζει. Θα σκορδά μου κάνεις δύσκολη τη ζωή τώρα. Μα ψιλοχωρίσανε. Θα σου πω, γιατί έχουμε ρεπορτάζ. Ακούω ρεπορτάζ. Ψιλομόνος ο Ντάνος, ψιλοχωρίσανε. Αυτοί αποφασίστε. Λοιπόν. Όταν το έμαθα εγώ, ήταν στις αρχές του χωρισμού. Εκεί που λες δηλαδή, μήπως είναι κανένα ερωτικό καυγαδάκι και τα ξαναλέω. Άρα ψιλοχωρίσανε για μένα. Ναι. Το είχα συζητήσει τότε με την Ελένα, να λέμε άσε να δούμε. Τώρα η Εσπρέσο βγαίνει με τίτλο σε δρόμους χωριστούς. Άρα χοντροχωρίσανε. Άρα χοντροχώρησα. Και τώρα τι κάνουν οι δαιμόνοι οι δημοσιογράφοι της εκπομπής. Μπαίνει ο Άρης Καβατζίκης στο Instagram, λέει Κλεοπάτρα. Ο Πάνος δεν την έκανε unfollow. Ο Πάνος. Ο Πάνος δεν ακολουθεί την Ιωάννα. Ο Πάνος έκανε. Πάνο, γιατί το έκανε αυτό. Ο Πάνος έκανε unfollow. Ο Πάνος Βλάχος δεν ακολουθεί την Ιωάννα. Έκανε unfollow στο Instagram. Η Ιωάννα τον ακολουθεί. Large. Αυτό είπα και εγώ. Έτσι. Μπράβο, Ιωάννα. Θεσσαλονικιά η Ιωάννα. Όχι, απλά η Ιωάννα θέλει να δει τι κάνει ο Πάνος από εδώ και πέρα. Ναι, καλά, σιγά. Ναι, αλλά ξέρεις τι. Θα μπορεί να το δει και αλλιώς. Το ρεπορτάζ όμως. Μισό πριν μπει στο ρεπορτάζ. Διότι έχουμε εδώ τον detective που αρώ. Για πώς καταλάβεις την έκανα follow. Ναι, μπορεί. Δηλαδή πριν πόσους μήνες την έκανα κατά λάθος. Και δεν το κατάλαβε η Ιωάννα. Γυναίκες είμαστε εδώ. Καλέ, σας ακουμπούσα. Εγώ ξέρετε πόσο unfollow έχω κάνει. Μετά ξανακάνει follow και τελειώσαμε. Λοιπόν, το κορίτσι αυτό που κάνει unfollow στους ακουμπούς μπήκε στο Instagram και είπε, παιδιά, το τελευταίο like το έκανε. Δεν κάνω κατά λάθος follow και unfollow. Αλήθεια. Ναι, να παρεξηγηθούμε. Εσείς στέλνεις και μηνύματα αλλού-αλλού. Δεν είναι. Καλά, ναι, όντως. Λοιπόν, Σοφάκι, πότε ποιος έκανε το τελευταίο like και πότε. Κάπου στα τέλη Δεκέμβρη, εγώ είδα ένα like. Άρα, σκέψου πόσο βλαμμένα είμαστε που ψάχνουμε όλους τους λογαριασμούς τώρα. Είδατε αν έχουν κάνει like ναι, στα πόδια. Τελευταίο like είχαμε το 9 Δεκέμβρη. Βέβαια, άρα, λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε κάτι. Επειδή γυρίσανε και κανέναν, ήρθαν να κάνουν γιορτές μαζί στην Ελλάδα. Okay. Με τους γονείς τους, το Δεκέμβριο. Δεκέμβρη, μείναν και Γενάρη. Κάνανε και like. Εννοείται πως υπήρξαν στην Einstein Dané. Κάνανε και ένα διαφημιστικό βέβαια μεγάλη αλυσίδα. Υπήρξαν κοινά instantané από βραδινές τους εξόδους, το Γενάρη. Δηλαδή πήγαν οι άνθρωποι, είδαν σχήματα, βγήκαν μαζί, φωτογραφήθηκαν κανονικά στο φακό. Εγώ τώρα φρέσκο ρεπορτάζ, επειδή στο Λος Άντζελες αυτή την ώρα είναι 10-10.30, έμαθα ότι ο Πάνος χθες σε φιλική του συντροφιά. Τηλεφώνησε πριν πρωί σε κάποιον στο Λος Άντζελες. Ναι. Εκπομπάδα. λοιπόν, πήραμε λοιπόν και μάθαμε στο Λος Άντζελες. Είναι κανονικότατα μαζί, ίσα-ίσα που ο Πάνος μιλούσε κανονικότατα για την Ιωάννα και μάλιστα ο Πάνος σήμερα πετά στο Λονδίνο για θεατρικές παραστάσεις εκεί, στο Λονδίνο. Και οι άνθρωποι φέρονται κανονικότατα. Μπράβο, άρα εσύ λες από το Λος Άντζελες ότι είναι μαζί. Το ρεπορτάζ του Λος Άντζελες λέει ότι είναι τώρα, μαζί. Και τότε γιατί την έχει κάνει αυτό. Μπράβο, θα σας δώσω εγώ την εξήγηση. Προφανώς ένας τσακωμός έχει προκύψει. Μια ένταση και αυτός τσαντίστηκε και δεν έκανε αφόρμα. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Δηλαδή τώρα φαίνεται να μιλήσουμε ειλικρινά. Έχουμε μία σχέση. Τσακωνόμαστε. Μου κάνει unfollow. Όταν τα ξαναβρούμε, δεν έχω την απέτηση να με ξανακάνει follow. Και να μου κάνει like σε κάθε ανάρτηση. Να πω κάτι. Εγώ ξέρω ότι η Άννα Τριανταφυλλίδου το χρησιμοποιεί το Instagram. Μπράβο. Μήπως ο Βλάχος είναι από αυτούς που. Είναι από αυτούς, γιατί ακολουθεί πολύ λίγους ανθρώπους ο Πάνος. Ωραία, τώρα για να καταλάβω, το θέμα μας ποιο ήταν. Ότι μπορεί να είναι μαζί, μπορεί και να μην. Ότι ψάχνουμε τα Instagram του κόσμου. Αυτό είναι. Παιδιά, γιατί. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ. Από το LA ότι είναι το μαζί. Το LA λέει ότι τα παιδιά αυτά τα δύο είναι μαζί και είναι μαζί. Εγώ δεν αμφισβητώ όμως και την Εσπρέσο. Ούτε εγώ την αμφισβητώ την Εσπρέσο. Και δεν αμφισβητώ. Δεν αμφισβητώ το LA. Ποιος ήταν αυτό. Άρα είναι ψηλό μαζί ή χοντρό μαζί, να καταλάβουμε. Τις πηγές μας. Okay. Παιδιά, αλλά μπορεί να είναι μια σχέση on-off. Δεν έχετε κάτι πιο ευχάριστο. Πάντως ψηλοπηγές δεν είναι, χοντροπηγές είναι. Εντάξει. Καλές δηλαδή. Εντάξει, και η δική μου χοντροπηγή είναι, αλλά δεν μπορώ να σας την πω. Προχωράμε λοιπόν. Τώρα έχουμε κάτι που είναι πάρα πολύ ευχάριστο και πάρα πολύ χορτοπικό.